Δεν πειράζει, μπορώ να πάω και τώρα. Πάμε τώρα λοιπόν στον Θοδωρή τον Τζούμα, τον υποψήφιο δήμαρχο της Κιάθου, που είναι ο επικεφαλής της κίνησης που γίνεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια κίνηση εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, όλοι μαζί Κιάθος καθαρή, και εκατοντάδες άνθρωποι, με πάρα πολλούς, με κυρίαρχους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, πήραν μέρος φέτος στον καθαρισμό των παραλιών και διαφόρων περιοχών. Εγώ μετράω πάνω από 650 ανθρώπους σε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να μου εξηγήσεις όμως, Θοδωρή, καλησπέρα σου, πώς είχαμε 555 μαθητές, ούτε 502, ούτε 507, ή 57, 555, δηλαδή τα τρία πεντάρια, πες μου πώς τα βγάλατε. Αυτό είναι άθροισμα των μαθητών από το πρώτο νηπιαγωγείο. Φαντάζομαι σύμπτωση ήταν, έτσι. Σύμπτωση, ναι. Από το πρώτο νηπιαγωγείο, Σκιάθου, από το πρώτο δημοτικό, από το δεύτερο δημοτικό και από τη δευτέρα λυκείου, του λυκείου Σκιάθου. Να σας πω ότι τα παιδιά συμμετέχουν ένθερμα τα τελευταία χρόνια. Η δράση αυτή χτίστηκε χρόνο με τον χρόνο. Θέλω να ξαναπάμε λίγο, το λέω στο κοντρόλ, στην πρώτη φωτογραφία, που από μια παραλία, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή η παραλία, να έχετε γεμίσει τόσες μεγάλες μαύρες σακούλες απορριμμάτων. Πάμε στην επόμενη. Α, είναι βίντεο. Α, οκ. Νόμιζα ότι είναι μια-μια. Λοιπόν, σε αυτή τη φωτογραφία, είναι δυνατόν από μια παραλία, είμαστε τόσο ανεύθυνοι, για να μην πω μια πιο βαριά λέξη? Να σας πω, τα περισσότερα σκουπίδια που μαζεύουμε από τις παραλίες, το 90% δηλαδή σχεδόν, είναι από αυτά που φέρνει η θάλασσα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Στη θάλασσα εμείς κινούμαστε. Δεν τα παράγουν οι φάλαινες, τα δελφίνια και τα ψάρια. Τα πηγενέλα δικά μας είναι και στα πελάγη. Έτσι είναι, ναι. Να σας πω ότι έχουμε και σκουπίδια και από τις γειτονικές χώρες, και από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία. Κυρίως βέβαια είναι από εμάς. Ο μεγαλύτερος όγκος είναι πλαστικά μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, επίσης φελιζόλ, μεγάλη ποσότητα. Τα μπλε βαρέλια κάθε χρόνο κάνουν την εμφάνισή τους στο νησί. Και μάλιστα θα κάνουν ειδική αναφορά στα μπλε βαρέλια, θα μας πείτε για τα μπλε βαρέλια? Ναι, έχουμε βρει έναν έξυπνο τρόπο να τα επαναχρησιμοποιούμε. Τα τελευταία 7 χρόνια, λοιπόν, όσα από τα μπλε βαρέλια αυτά είναι σε καλή κατάσταση, τα οποία, ξέρετε, προέρχονται από τις μυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως γύρω από την περιοχή της Πιερίας, όπου οι ισχυροί άνεμοι κόβουν το σκηνή και ταξιδεύουν αυτά. Τα χρησιμοποιούμε, λοιπόν, ως μέτρο πρωτοβάθμιας αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε μια δασική περιοχή, τη δασική περιοχή Μαντράκη, που βρίσκεται πίσω από τις Κουκουναριές, ένα αισθητικό δάσος φοβερής ομορφιάς που δεν υπάρχει αλλού σε νησί στη Μεσόγειο. Σκορπίζουμε λοιπόν αυτά τα βαρέλια. Πέρυσι ήταν. Είναι το πιο πρόχειρο και αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο, έτσι δεν ακριβώς, είναι? Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Φροντίζει η πυροσβεστική και η δασική υπηρεσία του Δήμου να είναι γεμάτα με νερό όλο το καλοκαίρι, γιατί εξατμίζεται και ένα μέρος από το νερό. Και έτσι λοιπόν το έχουμε βαφτίσει ως μέτρο πρωτοβάθμιας αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Συνολικά είναι περίπου 8 τόνοι νερού σκορπισμένοι σε μια δασική περιοχή. Μπράβο. Μεγάλη ποσότητα. Ναι. Περίπου σε έναν δρόμο δηλαδή που καλύπτει γύρω και στα... Είναι δυνατόν από τις ακτές της Πιερίας, γιατί εκεί ξέρω ότι έχουν μεγάλες μυδοκαλλιέργειες, να κατευθύνονται να κάνουν όλο αυτό το μακρύ ταξίδι και να καταλήγουν στις παραλίες της Κιάθου αυτά τα βαρέλια? Έχουμε και κάτι πιο εντυπωσιακό. Το 2011 είχαμε βρει ένα πλαστικό μπουκάλι που μέσα είχε ένα γράμμα από έναν Τούρκο ναύτη, ο οποίος βρισκόταν τότε κάπου στο Μαρόκο. Και τελικά το πέταξε στη θάλασσα και βρέθηκε Σκιάθο. Ωραία. Παραέκανε μεγάλο ταξίδι αυτό. Από μελέτες πάντως που έχουμε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκεκριμένα ο κύριος Παπαθεοδόρου, που εκπονεί ένα πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για την προστασία της θάλασσας, έχει μελετήσει ότι τα ρεύματα, τα βόρεια ρεύματα από το Βόρειο Αιγαίο, στοχεύουν σχεδόν τη Σκιάθο, τις βόρειες ακτές της Σκιάθου. Γι' αυτό και έτσι δικαιολογείται και αυτός ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ερχόμαστε σε λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στο ωραίο νησί της Σκιάθου, που αρχίζει σιγά σιγά να ζωντανεύει μαζί με την Άνοιξη, να υποδεχθεί τους πρώτους τουρίστες και βεβαίως το Πάσχα που είναι καταπληκτικό στη Σκιάθο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον υποψήφιο δήμαρχο Σκιάθου, τον Θοδωρή τον Τζούμα, που και με την πολυετή δράση του στο σύλλογό του κάνει εξαιρετική δουλειά.
Στα παραλυπόμενα για το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τον Θοδωρή τον Τζούμα, ο σύλλογος του Ισκιάθος, ο πολιτιστικός σύλλογος Ισκιάθος, είχε πάρει για αυτή την δράση, για την καθαρή Ισκιάθο, που όπως είπαμε έγινε τώρα για 14η χρονιά, πριν από λίγους μήνες, και βραβείο στον θεσμό Μπράβο. Τώρα πάμε να δούμε τα υπόλοιπα του νησιού, γιατί φαντάζομαι ότι αν κάτι πρέπει να φυλάται ως κόρη οφθαλμού, σε μια περιοχή που το τουριστικό προϊόν είναι το βασικό, που κινεί όλη την οικονομία, είναι το περιβάλλον. Έτσι ακριβώς. Η Σκιάθος έγινε γνωστή στην τουριστική αγορά για την μοναδική φυσική της ομορφιά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την υποχρέωση να την προστατέψουμε και να τη φροντίσουμε, όχι μόνο γιατί είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, αλλά γιατί από εκεί εξαρτάται η οικονομική ζωή του νησιού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλες δράσεις γίνονται σε αυτόν τον άξονα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είχαμε μια συνεργασία με το Μεσόγειο ΣΟΣ και το Δήμο Σκιάθου για το πρόγραμμα της κατάργησης πλαστικής σακούλας. Αυτό έγινε την περασμένη χρονιά. Έχουμε συνεργαστεί με την Χελμέπα και με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για περιβαλλοντικά προγράμματα. Με τα σχολεία έχουμε κάνει πολλές τέτοιες δράσεις. Στα σχολεία ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, τους μελλοντικούς πολίτες, πρώτα να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον τόπο τους και να τον προστατεύσουν στη συνέχεια. Επίσης, το 2015 είχαμε κάνει μια μεγάλη δεντροφύτευση στο βιότοπο των κουκουναριών με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης. Είχαμε φυτέψει χίλιες κουκουναριές. Ξέρετε, το βιότοπο των κουκουναριών είναι ο μοναδικός βιότοπος κουκουναριάς που υπάρχει στη Μεσόγειο σε νησί. Είναι μια εικόνα η οποία έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τις πρώτες αφίσες του ΕΟΤ, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Κινούμαστε λοιπόν με άξονα πάντα την προστασία του νησιού, γιατί όπως σας είπα είναι βασικό να διατηρηθεί αυτή η μοναδική φυσική ομορφιά, γιατί είναι και ο λόγος για τον οποίο μας επισκέπτονται οι χιλιάδες των τουριστών από όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά και βέβαια γιατί έχουμε αυτή την ευθύνη ως ενεργοί πολίτες, οι οποίοι βέβαια είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας, να τον προστατεύσουμε. Είναι ελληματική Σκιάθος αυτό το πεδίο? Μιλώ για την δημοτική αρχή. Στις δράσεις της θα μπορούσε να κάνει παραπάνω πράγματα, κύριε Τζούμα? Δείτε, εμείς έχουμε μια συνεργασία με το Δήμο σε ό,τι κάνουμε. Η συνεργασία δεν σημαίνει και επιβράβευση, φαντάζομαι. Εντάξει, πείτε ότι είναι και η υποχρέωσή μας, δηλαδή δεν περιμένουμε την επιβράβευση. Όχι, δεν σημαίνει επιβράβευση. Είναι υποχρέωση, έτσι το βλέπουμε. Μισό λεπτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή συνεργάζεστε, ότι θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή τα κάνει καλά. Μπορεί να είναι ελληματική. Να κάνει το 60% αυτών που θα μπορούσε, να υπολείπεται ένα 40%. Δεν θα ορίσω εγώ τα ποσοστά, τυχαία τα λέω τα νούμερα. Εμείς οφείλουμε ως ενεργοί πολίτες να σταθούμε δίπλα στις ανάγκες του τόπου μας. Άλλωστε, αυτό ήταν και το κίνητρο να ασχοληθούμε και με τις δημοτικές εκλογές. Διότι αν ήμασταν ευχαριστημένοι, δεν θα υπήρχε και αυτός ο λόγος. Οπότε, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Εμείς θέλουμε το νησί μας να γίνει διεθνώς γνωστό για τις παροχές του, για τη φύση του, για την ποιότητα των πολιτών του. Θέλουμε οι πολίτες να είναι υπερήφανοι για το νησί τους και θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας για να το πετύχουμε. Και θα το πετύχουμε. Μάλιστα. Τι θέλετε να πετύχετε? Για πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Καταρχάς, όπως σας είπα, θα δώσουμε στόχο στην καθημερινότητα των πολιτών, να διευκολύνουμε την ποιότητα της ζωής τους, με το πόσιμο νερό στο δίκτυο, το υδροδικό δίκτυο, με ένα πρόγραμμα καθαριότητας που θα το δούμε ολιστικά, θα το οργανώσουμε από την αρχή. Ήδη τα τελευταία χρόνια είχαμε την ανακύκλωση στο νησί, ένα σημαντικό βήμα. Εμείς αυτό θα κοιτάξουμε να το εδραιώσουμε, να περάσει έτσι στην αντίληψη του κόσμου και ο κόσμος να είναι σύμμαχος. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες στα προβλήματά τους, στις έννοιες τους, σε ό,τι τους προβληματίζει. Βέβαια, στόχος θα είναι, όπως σας είπα και πριν, η Σκιάθος να γίνει διεθνώς γνωστή για τις τουριστικές παροχές, για τη μοναδική ομορφιά της. Εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σε γενικές γραμμές αυτό, και βέβαια ένας Δήμος έξυπνος και σύγχρονος που θα είναι δίπλα στον πολίτη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, θα δώσουμε έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών, βέβαια που αφορά στο κομμάτι του Δήμου. Του Δήμου, προφανώς. Δεν θα χτίσετε ξενοδοχεία εσείς. Ακριβώς. Το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Γιατί δεν έχουμε ακόμη μαρίνα? Και δεν εννοώ αυτό που έχουμε ως μαρίνα στη Σκιάθο. Μιλώ για μαρίνα, όπως την έχουμε δει
και σε άλλες περιοχές. Μην λέμε πάντα στο εξωτερικό και θεωρούμε ότι αυτό είναι το άπαν, και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, εμάς η κριτική μας θα είναι μέσα από το έργο μας. Και άλλα πράγματα δεν έχουμε. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε αυτά που θέλουμε και αυτά που ονειρευόμαστε για τον τόπο μας, γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά. Και έχουμε μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων, σύγχρονων, έμπειρων, πετυχημένων μέσα από τις δουλειές τους, με καθαρά χέρια, άνθρωποι έντιμοι, εργατικοί. Και αυτό νομίζω είναι έτσι το βασικό κριτήριο για να ασχοληθεί κανείς για τα κοινά. Δηλαδή η αγάπη για τον τόπο του, η ανάγκη για προσφορά και η εντιμότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Τζούμα, στο Επανειδήν. Να είστε καλά.